Βλέπουμε λοιπόν τον Όσκαρ, ο οποίος επισκέφθηκε και τους μαθητές του 53, νηπιαγωγείο Ηρακλείου. Και βέβαια η κυρία Χρυσούλα Παπαδάκη είναι θελόντρια στην Ζωφόρο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επισκεφτεί πάρα πολλά σχολεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο του προγράμματος το οποίο πραγματοποιείται. Και για ακόμα μία φορά τα παιδιά μπόρεσαν να μάθουν, να ρωτήσουν, γιατί αυτό είναι το σημαντικό σε αυτές τις συναντήσεις, ότι τα παιδιά έχουν απορίες και οι ειδικοί είναι εκεί για να το τις λύσουν. Από τη μία, τα παιδιά έμαθαν για τα δικαιώματα του Όσκαρ, του σκύλου δηλαδή, φαγητό, ταυτότητα, εμβόλια, στήρωση, και από την άλλη βέβαια τις βασικές υποχρεώσεις που έχει μια οικογένεια όταν αποφασίσει και όταν αποφασίζει να πάρει ένα ζωάκι. Έχουμε υποχρεώσεις, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ευαγγελία Δαμιανάκη, την προϊσταμένη του 53 του 53ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας, κυρία Δαμιανάκη. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ήθελα και εγώ να πω ότι τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Ακριβώς αυτό θέλαμε να δώσουμε στους μικρούς μας μαθητές. Να δούνε ότι έχουν και υποχρεώσεις, έχουν και δικαιώματα τα ζώα και έχουν και αυτοί πρέπει να τα φροντίζουν, να τα αγαπάνε. Και πιστεύω ότι η Χρυσούλα, η Παπαδάκη, είναι ό,τι καλύτερο από την, ζωοφόρο, η οποία ήρθε και μας έκανε το πρόγραμμα Εσυναίσθηση για τα ζώα. Ναι. Μας μετέδωσε την αγάπη της. Πιστεύω την πήραμε και προσπαθήσαμε να τη δώσουμε στους μικρούς μας μαθητές. Όσκαρ μας βοήθησε, τον πήγαμε βόλτα, τον φροντίσαμε, τον πήραμε αγκαλιά. Από εκεί και πέρα εύχομαι όλα τα σχολεία να το προχωρήσουν αυτό το πρόγραμμα και να το δώσουν όσο περισσότερο μπορούν. Δεν ξέρω, οι απορίες που διατυπώθηκαν και που είχαν οι μικροί μαθητές κατά τη διάρκεια της επαφής με τον Όσκαρ, για πείτε μας ήταν λίγο. Ήταν πολλές, ναι. Αλλά πιστεύω ότι και τα μικροτσίπς μάθαμε τι είναι και οι ανάγκες, ακόμα είδα, το βίντεο ήταν πάρα πολύ ωραίο, το PowerPoint που μας παρουσίασε η κυρία Χρυσούλα, και μας μίλησε για κακοποιημένα ζώα, γιατί πραγματικά πάμε στο τσίρκο και νομίζουμε ότι όλα είναι ευχάριστα. Υπάρχουν όμως και πάρα πολύ ωραία βιβλία που καταφέραμε και διαβάσαμε και δώσαμε στους μαθητές μας, και τα δέσποτα ζωάκια όπως ο Ξούτ που είχαμε πει, και από εκεί μας έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία για τα ζώα, είναι ό,τι καλύτερο νομίζω για τα μικρά παιδιά. Μάλιστα. Και βέβαια ανανεώσατε το ραντεβού σας για την επόμενη φορά, που σίγουρα θα υπάρξει. Νομίζω, ναι, και ήδη ετοιμάσαμε την πόλη στο πεζοδρόμιο για να μπορούν και τα αδέσποτα να πιούν νεράκι. Πιστεύω ότι πλέον στην οικογένειά τους ζωγραφίζουν το μικρό ζωάκι που έχουν αυτοί στο σπίτι σαν μέλος της οικογένειας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Εύη. Θα ήθελα, κυρία Δαμιανάκη, να σας ρωτήσω, τα παιδάκια σας εξέφρασαν έτσι μετά την επιθυμία τους, από όλα αυτά που έμαθαν, να γυρίσουν σπίτι, να ζητήσουν από τους γονείς ένα τέτοιο φύλλο? Ακούσατε κάτι τέτοιο από τα παιδάκια? Το σημαντικό είναι να υπάρχουν και προϋποθέσεις όταν ζητάμε κάτι τέτοιο. Έχουμε και υποχρεώσεις. Εννοείται, αλλά η δράση της κυρίας Χρυσούλας ήταν σε μια μεγαλύτερη δράση που κάναμε εμείς σε σχέση με δεξιότητες και οι φίλοι μας στα ζώα, η οποία έδωσαν και στους γονείς, δώσαμε ένα ερωτηματολόγιο, και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου ήταν πάρα πολύ καλά, γιατί και τα ζώα άρχισαν να αναγνωρίζουν και ότι πρέπει να τα φροντίζουμε, και όλες αυτές τις γνώσεις τις αποτύπωσαν, και πιστεύω ότι σιγά σιγά, μεγαλώνοντας ο κύκλος πλάτος της πληροφορίας, θα είναι πολύ χρήσιμο για τα παιδιά και τους γονείς, και θα βοηθήσει και τα νήπια να γίνουν ενεργοί πια πολίτες και βοηθεί στο περιβάλλον, στα ζώα και στα λοιπά. Κυρία Δαμιανάκη, να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Ένα μεγάλο μπράβο και σε εσάς, τους εκπαιδευτικούς. Ευχαριστούμε πολύ, και θέλω να πω ότι οι πιο πολλοί εκπαιδευτικοί, όπως και εμάς όλοι, όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι που είμαστε εδώ, αγαπάμε και προσπαθούμε το καλύτερο για τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.